Χαίρετε όλους φίλους συνδρομητές και επισκέπτες του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο θα επισκευάσουμε ένα Huawei Honor. Το προβλημάτο, όταν μου το φέρανε, δεν έμπαινε καν στα Windows, πήγαινε κατευθείαν στην επιδιόρθωση. Ό,τι και να έκανα. Έβαλα δικό μου δίσκο, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δικό μου διαγνωστικό δηλαδή. Πήγα να κάνω ένα format στο δικό του το δίσκο, στην εγκατάσταση, την ώρα που περνάει τα αρχεία μου βγάζει σφάλμα, ότι κάποιο αρχείο ή αρχεία είναι κατεστραμμένο. Έβαλα καινούριο δίσκο να δω, πάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν παίρναγε με τίποτα τα Windows. Οπότε έβαλα live USB, να δω τι γίνεται, έτρεξα διαγνωστικά. Πάμε να σας δείξω τώρα. Πάμε να περάσουμε λίγο στην άλλη κάμερα. Όπως βλέπετε εδώ, τώρα έχει μπει στα Windows. Κλασικά, όταν ξεκίνησα να κάνω το βίντεο, όλα φτιάξαμε. Λοιπόν, το λάπτοπ όμως κάθεται μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα και βάλε. Δεν το έχω ανοίξει καθόλου. Γι' αυτό και άνοιξε τώρα. Λογικά, αν δουλέψει λίγο, μετά θα αρχίσει να κάνει πάλι τα ίδια. Και πάμε να σας δείξω πού είναι το πρόβλημα. Έχω, όπως βλέπετε, όσο βλέπετε τέλος πάντων, έχω περάσει εδώ ένα OCCT, πολύ καλό διαγνωστικό, όσοι δεν το ξέρετε κατεβάστε το, δωρεάν είναι, πολύ καλό διαγνωστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε διάφορα τεστ εδώ, εμάς μας ενδιαφέρει το CPU. Περιμένουμε λιγάκι. Ξέχασα να σας πω. Ο επεξεργαστής που φοράει είναι Ryzen 5 3500U. Έχω δει αρκετά προβλήματα με Ryzen επεξεργαστές. Ειδικά τελευταία. Όπως βλέπετε ξεκίνησε το τεστ εδώ. Θα κλείσω λιγάκι τον ήχο. Και όπως βλέπετε ξεκίνησε και μας βγάζει πάρα πολλά error. 53, 56, 59, ανά 3 πάει. 3-4 και αν δείτε όλα τα σφάλματα είναι στο δεύτερο πυρήνα. Νομίζω την πρώτη φορά που έκανα το τεστ έβγαζε και στο τρίτο. Εδώ τώρα μας βγάζει μόνο στο δεύτερο. Βλέπετε έτρεξε ελάχιστα και ήδη έχουμε 145 error. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε πρόβλημα με τον επεξεργαστή. Έχω παλέψει, έχω κάνει διάφορες δοκιμές. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι να βάλουμε ένα καινούριο CPU. Έχω πάρει ήδη έγκριση. Έχει έρθει ήδη ο επεξεργαστής, ο καινούριος, οπότε πάμε να λύσουμε το μηχάνημα, να προχωρήσουμε στην αλλαγή. I can't go back to you, my friend. Don't even ask.
You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroyed. Give me some peace of mind, it's all I need. Give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta can't get through to me, it's not you, yeah, it's always me. I close my heart to you, you see it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep, the weather always makes my nose bleed, makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life, I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need, you push me down when I'm weak. You were never there for me, go pick up your keys and leave. I can't go back to you, my friend. Go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Cause you think you are everything I need, but I gotta leave. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, το μηχάνημα άνοιξε. Πάμε τώρα να το δούμε, να κάνουμε ένα stress test στον επεξεργαστή, να δούμε αν θα μας βγάλει πάλι σφάλμα. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Σας βάλω και την κάμερα λίγο πιο κοντά. Εδώ πιστεύω είναι καλά. Και πάμε να δούμε. Έχουμε φτάσει ήδη στο ένα λεπτό. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε κανένα σφάλμα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά δεν νομίζω να βγάλει τώρα. Θα το αφήσω λιγάκι ακόμα. Λοιπόν, 5,5 λεπτά ήδη, κανένα πρόβλημα. Μια χαρά λειτουργεί. Τώρα βέβαια θα το κρατήσω άλλες 2 μέρες, θα κάνω stress test, πρέπει να περάσω έτσι και αλλιώς και προγράμματα και λοιπά, γιατί είναι καθαρά τα Windows. Αυτή ήταν η επισκευή λοιπόν, αν σας άρεσε πατήστε like και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά!